Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ σκοπεύουν να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια οι συστημικές τράπεζες έως το τέλος του 2021, σύμφωνα με τους στόχους που κατέθεσαν στον ενιαίο επιοπτικό μηχανισμό την Κυριακή. Οι στόχοι αυτοί δεν είναι παράλογοι, αναφέρει υψηλόβαθμο στέλεχος τραπεζικής αγοράς, εκτιμώντας ότι είναι εφικτή, αλλά οπωσδήποτε θα παίξει σημαντικό ρόλο ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης από τον οποίο θα εξαρτηθεί η ικανότητα αποπληρωμής των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, ο υπόπτης θέτει τον πύχη στο 20% για το τέλος του 2021, το οποίο σημαίνει μείωση των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 35 με 40 δισεκατομμύρια ευρώ από 90 δισεκατομμύρια που ήταν στις 30 Ιουνίου. Καμία σαφής δέσμευση για πλήρη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιδιώτες έως το τέλος του έτους, όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση στους δανειστές, δεν προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με αυτό, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων, τον Ιούλιο του 2018, ανέρχονταν σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Αύγουστο που μας πέρασε, μεταφέρθηκε στους φορείς της γενικής κυβέρνησης η τελευταία χρηματοδότηση για την καταβολή οφειλών ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που εκταμιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Έτσι, υπάρχει μόνο η εκτίμηση ότι οι φορείς θα μειώσουν περαιτέρω τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ως το τέλος του έτους του 2018. Η βιομηχανία γρήγορου φαγητού φαίνεται να δίνει πλέον ένα μάταιο αγώνα προκειμένου να κρατήσει τις κουζίνες των εστιατορίων γεμάτες προσωπικό και τα τραπέζια σερβιρισμένα, μιας και δύσκολα βρίσκονται άνθρωποι διατεθειμένοι να εργαστούν. Αυτά βέβαια δεν συμβαίνουν στη χώρα μας, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την ανεργία να κυμαίνεται στο 3,9% το 2018, οι εργαζόμενοι απλά επιλέγουν να εγκαταλείπουν τις θέσεις εργασίας σε ένα εστιατόριο fast food από το να συνεχίζουν να ψήνουν hamburger για το βασικό μισθό. Αναπόφευκτα, εκτιμούν οι αναλυτές, οι αλυσίδες εστιατορίων που αγωνίζονται για να βρουν προσωπικό θα αναγκαστούν να κλείσουν ή θα αντικαταστήσουν όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας με ρομπότ. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνο και μέσα 688,41 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,42% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.